Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθιστε ο προϋπολογισμός μιας νέας κυβέρνησης να αποτυπώνει την αλλαγή της φιλοσοφίας σε σχέση με τη διαχείριση των δημοσιονομικών της χώρας. Την αλλαγή της φιλοσοφίας, την οποία ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία προεκλογικά αναλύει στους συμπολίτες μας διεξοδικά και έρχεται μετά την νίκη στις εκλογές να την εφαρμόσει. Καταφέρατε όμως, κύριοι και κυρίες της Νέας Δημοκρατίας, μόλις 5 μήνες μετά τις εκλογές και στον πρώτο σας προϋπολογισμό να διαψεύσετε όλες τις δεσμεύσεις τις οποίες είχατε λάβει προεκλογικά. Λίγες μόλις μέρες πριν τις εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης τόνιζε εμφατικά ότι η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα θα ακυρώσει στην πράξη την καταστροφική πολιτική των υπερπλεονασμάτων. Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, ξεχάστηκε και η συζήτηση για τα πλεονάσματα, στις καλένδες η αναθεώρηση των υπερπλεονασμάτων. Υποσχεθήκατε επιπροσθέτως ανάπτυξη ύψους 4%, διαβεβαιώνοντας τους πάντες ότι είναι ένας άκρος εφικτός και υλοποιήσιμος στόχος. Έρχεστε και πάλι στον πρώτο προϋπολογισμό, χαμηλώνετε τον πύχη και τον πηγαίνετε στο 2,8%. Όμως αυτό το 2,8% κάτι θυμίζει σε όλους μας. Το 2,8% ήταν η ανάπτυξη, ήταν το ποσοστό του δίκτυου ανάπτυξης ετήσια βάση, το οποίο παραλάβατε το δεύτερο τρίμηνο του 2019 από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεστε να μας πείτε εσείς της ανάπτυξης και η φιλοεπενδυτική, ότι μετά από 1,5 χρόνο στη διακυβέρνηση της χώρας θα καταφέρετε να επιτύχετε το ίδιο ποσοστό το οποίο σας παραδώσαμε εμείς πριν από κάποιους μήνες. Προεκλογικά βεβαίως επικαλούσασταν διαρκώς και τη μεσαία τάξη οι προσδοκίες τις οποίες κατέρευσαν πολύ σύντομα. Αναρωτιέμαι τι θα πείτε στους μικρούς και μικρομεσαίους επιχειρηματίες στους οποίους είχατε τάξει πλούσιες φορελαφρύνσεις όταν με τον προϋπολογισμό που καταθέτεται ακυρώνονται, καθώς το 80% των ελαφρύσεων κατευθύνεται μόλις στο 2,5% των επιχειρήσεων. Από τα 450 εκατομμύρια από τα 550 θα δοθούν σε ελάχιστες και μόνο επενδύσεις. Άλλωστε, τα δημοσιεύματα, το φύλλα προσκύμενων μέσων σας, όπως οι καθημερινοί, επιβεβαιώνουν ό,τι προανέφερα. Μένουν εκτός φοροελαφρύνσεων τα μεσαία εισοδήματα. Να φέρουμε και κάποια παραδείγματα. Ένας μισθωτός με εισόδημα ετήσιο 19.000 ευρώ και ένα παιδί θα ωφεληθεί με το αστρονομικό ποσό των 20 ευρώ το έτος. Είναι πολύ βαθιά από ό,τι φαίνεται η πολυδιαφημισμένη ανάσα που του δίνεται. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι αντίστοιχα βαθιά με την ανάσα που δίνεται σε κάποιον ο οποίος παρουσιάζει εισοδήματα ύψους 800.000 ευρώ, ο οποίος θα δει φοροελάφρυνση 9.100 ευρώ. 20 ευρώ ένας, 9.100 ευρώ άλλος. Όμως δεν θα ήθελα να σας αδικήσω, καθώς βρίσκεστε μπράκτος στο πλευρό κάθε ελληνικής οικογένειας, καθώς δεσμευθήκατε προεκλογικά, νομοθετήσατε και ήταν προτεραιότητά σας η μείωση από το 45% στο 22% των μεταγραφών των ΠΑΕ και των ΚΑΕ. Άλλωστε, κάθε οικογένεια έχει έναν πρόεδρο ΠΑΕ, ο οποίος κάνει μεταγραφές ύψους 400-500.000 ευρώ και στέκεστε στο πλευρό του. Υποσχεθήκατε επιπλέον πολλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Εκτός όμως από τα επικοινωνιακά σόου για την προσέλκυση 500 επιστημόνων από το εξωτερικό, τι άλλο έχετε κάνει? Βλέπουμε ότι δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε ρεκόρ απώλειας θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο του 2019, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Εργάνης. Αρνητικό ρεκόρ των τελευταίων 18 ετών. Βλέπουμε και μείωση του ποσού για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Όμως δεν θέλω να φανώ άδικος ούτε σε αυτόν τον τομέα, γιατί τα δικά σας παιδιά, όπως ανέκαθεν, τα προσέχετε και τώρα και νομοθετήσατε την αύξηση στα 7.500 μόνο ευρώ των απολαβών των υψηλόβαθμων στελεχών δημοσίων οργανισμών. Προνομιακές αμοιβές 7.500 ευρώ στα δικά σας παιδιά, αδιαφορία για τους 3.500 νέους επιστήμονες, οι οποίοι μέσω προγράμματος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στελεχώνουν ακόμη και σήμερα κρίσιμες υπηρεσίες. Φαίνεται, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχετε αλλεργία στα πραγματικά πτυχία.
Τώρα να δούμε και τη μεγάλη επένδυση στο ελληνικό. Οι υποσχέσεις σας αποδεικνύονται και εκεί απάτη. Την πρώτη εβδομάδα κιόλας μας έλεγε ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας στη Νέα Δημοκρατία, θα δούμε μπουλντόζες στο ελληνικό. Περάσαν 5 μήνες, όχι μόνο μπουλντόζες, ούτε φτιάρι δεν έχουμε δει στο ελληνικό. Να ήταν όμως μόνο αυτό. Διαβάζουμε τις προηγούμενες ημέρες δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Hard Rock, του Παγκόσμιου Κολοσσού, ο οποίος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία για το καζίνο και σας καταγγέλει, περίεργο, σας καταγγέλει για διαφανείς διαδικασίες. Και εγώ αναρωτιέμαι, τι μετρά περισσότερο στους επενδυτές, μία δήλωση του Προέδρου ενός κολοσσού όπως η Hard Rock, ο οποίος καταγγέλει αδιαφανείς διαδικασίες στη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού ή καθημερινός τοποθετής υπουργών σε ελληνικά κανάλια. Πώς θα έρθουν δηλαδή οι επενδυτές? Προφανώς και σίγουρα όχι βλέποντας ελληνικά κανάλια και υπουργούς να καλούν για επενδύσεις. Σίγουρα διαθέτετε το know-how και έχετε δώσει τα διαπιστευτήριά σας και στο παρελθόν σε αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη, όπως έχετε διαθέτετε και το know-how στην απαξίωση δημοσίων επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΗ, χωρίς να υπολογίζεται σε καμία περίπτωση το κόστος των πολιτών. Γιατί αν ενδιαφερόσταν πραγματικά για την ελληνική κοινωνία, θα σας προβλημάτιζε τουλάχιστον η επιβάρυνση όχι μόνο των μεσαίων στρωμάτων, αλλά όλων, κάθε σπιτιού, κάθε επιχείρησης από την αύξηση των τιμολογίων στη ΔΕΗ. Και βρισκόμαστε και στο ίδιο έργο θεατές όσον αφορά τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής νικελίου, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, τη ΛΑΡΚΟ. Αφού υπονομεύσατε σταθερά και με τακτική το μέλλον της ΔΕΗ, έρχεστε τώρα και υπονομεύετε και το μέλλον και λειτουργείτε με την ίδια πρακτική της ΛΑΡΚΟ. Οι απαξιωτικές δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας έρχονται για συμπλήρωμα οι συκοφαντικές δημοσιεύσεις σε διάφορα site και εφημερίδες και ξαναφέρνεται έτσι στην επιφάνεια το σχέδιο του 2014 για την τριχοτόμηση, χωρίς να ενδιαφέρεστε καθόλου για το τι θα απογίνουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια τη μεγάλη αυτή εταιρεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώντας ότι το μείγμα της ασκούμενης πολιτικής δεν δίνει λύση στα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, καταψηφίζω τον προϋπολογισμό του 2020. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σαρακιώτη για τον χρόνο. Το λόγο τώρα.